Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Δευτέρας, είναι 26 του μηνός Αυγούστου. Είμαστε μαζί και απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΤ για να δούμε και σήμερα το βράδυ τα βασικά δεδομένα της ειδησιογραφίας. Πολιορκήθηκε σήμερα στο Press Room ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης. Πολιορκήθηκε γιατί? Για το τι ακριβώς θα περιλαμβάνουν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Θυμίζω ότι το Σαββατοκύριακο το ρεπορτάζ πολλών αθηναϊκών εφημερίδων και πολλών ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης υπογράμμιζε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε έναν πολύ σοβαρό προβληματισμό για το τι μπορεί ακριβώς να ανακοινώσει και να υποσχεθεί. Καθώς πολλά πράγματα τα οποία έχουν ανακοινωθεί από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν έχουν τύχει υλοποίησης και επομένως η εικόνα της κυβέρνησης συνεχίζει και μαζί με αυτά να είναι αποδομητική. Πάμε να δούμε τι απάντηση. Με αναφορά στα νέα λεωφορεία που προμηθεύτηκε ο ΟΑΣΑ και δόθηκαν στην κυκλοφορία, ξεκίνησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης την πρώτη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών μετά τις θερινές διακοπές. Κατά τα άλλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης πως δεν θα δούμε τον Πρωθυπουργό να βγάζει καλάθι παροχών. Η βούληση της κυβέρνησης να επενδύσει στα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι δεδομένη και τα καινούργια λεωφορεία, τα οποία ήδη κάνουν την εμφάνισή τους στους δρόμους της Αθήνας, αποδεικνύουν ακριβώς αυτή τη βούληση, τόνισε σήμερα ο Πρωθυπουργός στην επίσκεψή του στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΑ στο Κοροπή. Πρόσθεσε ότι ήδη 140 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία εκτελούν δρομολόγια στους δρόμους της Αθήνας και 300 λεωφορεία φυσικού αερίου θα προσθεθούν μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2025 ο στόλος των λεωφορείων στην Αττική να αναβαθμιστεί με συνολικά 950 νέα λεωφορεία. Επίσης, έκανε αναφορά στη νέα σύμβαση που υπεγράφει την Παρασκευή για την προμήθεια 300 λεωφορείων σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, εκ των οποίων τα 100 θα παραδοθούν μέσα στο επόμενο τρίμηνο και θα δοθούν στην κυκλοφορία στις αρχές του 2025, οπότε θα παραδοθούν και τα υπόλοιπα 200. Ο κύριος Μαρινάκης επισήμανε στη συνέχεια ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποίησε την έναρξη της παραγωγής των 12 νέων πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair DHC-515 που θα συγκροτήσουν τον μόνιμο ευρωπαϊκό στόλο δασοπυρόσβεσης. Στη συνέχεια ανέφερε: «Η κυβέρνηση δεν θα ρισκάρει τη δημοσιονομική σταθερότητα. Δεν κάνει παρεμβάσεις για να τις κάνει. Δεν θα δούμε τον Πρωθυπουργό να βγάζει καλάθι παροχών υποθηκεύοντας το μέλλον των επόμενων γενεών, αλλά θα εξαγγείλει στοχευμένες παρεμβάσεις. Είναι χρέος μας να συνεχίσουμε την πολιτική αύξησης του εισοδήματος και στήριξης της οικογένειας», υπογράμμισε με νόημα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε ερωτήσεις των πολιτικών συντακτών και απέκρουσε την κριτική που ασκεί αντιπολίτευση κυρίως σε ζητήματα οικονομίας, όπως ότι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών είναι μικρότερη από την αντίστοιχη των Βουλγάρων. «Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν είναι τελευταία ή προτελευταία σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης. Οφείλουμε όμως να απαντάμε με στοιχεία σε μια αντιπολίτευση που πετάει λάσπη. Πρώτο δεδομένο, η χώρα μας βρίσκεται στην 11η θέση ανάμεσα στις 22 που έχουν θεσμοθετήσει τον κατώτατο μισθό. Δεύτερο, η Ελλάδα είναι στην 21η θέση επί συνόλου 28 στον δίκτυο πραγματικής καταναλωτικής δύναμης, ενώ τα τελευταία χρόνια είναι πρώτη ή δεύτερη στον δίκτυο του πραγματικού κατακεφαλήνα ΑΕΠ και στον ετήσιο ρυθμό μεταβολής τους. Το τελευταίο που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι να πανηγυρίζει, αλλά το να παρουσιάζουμε μια χώρα ότι είναι στην τελευταία θέση σε αγοραστική δύναμη είναι άδικο. Είναι καλοδεχούμενη η καλοπροαίρετη κριτική, αλλά όχι η ισοπαίδωση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης. Η εικόνα της κυβέρνησης είναι αποδομητική και σε διεθνές επίπεδο, καθώς η διεθνής ηλεκτρονική εφημερίδα Πολίτικο, με ένα μεγάλο και αναλυτικό της άρθρο, υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα της κυβέρνησης Μητσοτάκη επιτρέπει σε πολλούς να διαφεύγουν του ελέγχου της δικαιοσύνης. Αναφέρεται στα Τέμπη, αναφέρεται στο ναυάγιο της Πύλου, αναφέρεται στο μεγάλο θέμα των υποκλοπών. Μια βασική περίληψη των όσων υπογραμμίζει το άρθρο στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Άρθρο κόλαφος του Πολίτικο καταδικάζει την ατιμορρησία στην Ελλάδα με αφορμή τα Τέμπη, το ναυάγιο της Πύλου και τις υποκλοπές με τίτλο «Ελλάδα, η χώρα που επιτρέπει σε ανθρώπους να ξεφεύγουν από τη δικαιοσύνη». Το άρθρο του Πολίτικο ξεκινά με τη διαπίστωση ότι στη χώρα που φημίζεται για την επινόηση της δημοκρατίας υπάρχει μια αίσθηση ότι η δημοκρατία ξεφτίζει και θίγει εκτενώς το θέμα της κολυσιεργίας και ολιγορίας της ελληνικής δικαιοσύνης, αναφερόμενος σε συγκαλύψεις, ατελέσφορες έρευνες και μια γενικότερη ατμόσφαιρα ασυλίας με αφορμή τα Τέμπη, το ναυάγιο της Πύλου και τις υποκλοπές.
Στη συνέχεια γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση μια σειρά σκανδάλων που αν και όλα είναι πολύ διαφορετικά όπως σημειώνει το μέσο, προσθέτουν την αίσθηση ότι η δικαιοσύνη καταραίει και ότι αυτοί που βρίσκονται στην εξουσία δεν θέλουν να τη διορθώσουν. Ή χειρότερα είναι ένοχοι. Το Πολίτικο γράφει: «Η Ελλάδα έχει βιώσει μια σειρά από σκάνδαλα που παρότι είναι διαφορετικά ενισχύουν το αίσθημα πως η δικαιοσύνη καταραίει και πως εκείνοι που είναι στην εξουσία δεν θέλουν να τη διορθώσουν. Ακόμη χειρότερα είναι η πέτοια αυτής της κατάστασης». Ο συνήγορος του Πολίτη Ανδρέας Ποτάκης, που μίλησε στο Ευρωπαϊκό Μέσο Ενημέρωσης, λέει ότι υπάρχει μια αίσθηση συστηματικής και συντονισμένης προσπάθειας για την υποβάθμιση ορισμένων περιστατικών. Και τονίζει ότι αυτό γεννά υποψίες για απόπειρα συκάλυψης και αμέλεια που θα μπορούσε να περιλαμβάνει και την πολιτική ηγεσία. Τρεις τεράστιες υποθέσεις έχουν δοκιμάσει την πίστη της χώρας στις δικαστικές τομές της τα τελευταία χρόνια. Δύο από αυτές σχετίζονται με καταστροφές. Το δυστύχημα στα Τέμπη που σκότωσε 57 άτομα και το ναυάγιο της Πύλου στα ανοιχτά των ακτών της Πελοποννήσου το περασμένο καλοκαίρι που άφησε εκατοντάδες μετανάστες από την Ασία και την Αφρική να πνιγούν. Η τρίτη περίπτωση αφορά στην υπόθεση των υποκλοπών, συνεχίζει το δημοσίευμα. Την περασμένη εβδομάδα ένας εισαγγελέας του ανώτατου δικαστηρίου απάλλαξε τους πολιτικούς, την αστυνομία και τις υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας από αδικήματα. Από μόνα τους αυτά μπορεί να δείχνουν ως μεμονωμένα περιστατικά που κάθε κυβέρνηση θα μπορούσε να αντιμετωπίσει, όμως ο χειρισμός της προκαλεί ανησυχητικά ερωτήματα. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εκπρόσωποι των θυμάτων και ανεξάρτητοι ερευνητές μιλούν για συγκαλύψεις και καταγγέλνουν ότι κρίσιμες μαρτυρίες έχουν αποκλειστεί, νομικά έγγραφα έχουν αγνοηθεί και τα θύματα έχουν τεθεί στο περιθώριο. Οι κοινοβουλευτικές έρευνες το μόνο που έχουν καταφέρει είναι να θολώσουν τα νερά. Με την ψευδαίσθηση της λειτουργικής δημοκρατίας, με κοινοβουλευτικές επιτροπές που δεν μπορούν να κάνουν αποτελεσματικά τη δουλειά τους, αυτό που στην πραγματικότητα συμβαίνει μερικές φορές είναι άμεση πολιτική εμπλοκή και η εξουδετέρωση ανεξάρτητων παρατηρητών, σημειώνει ο Βασίλης Παναγιωτόπουλος, μέλος των Reporter Χωρίς Σύνορα. Το δημοσίευμα σημειώνει ότι οι Έλληνες νιώθουν πως τα δημόσια πρότυπα έχουν διαβρωθεί και συνεπώς οι λεκτικές επιθέσεις σε δημοσιογράφους από υψηλόβαθμους πολιτικούς έχουν γίνει καθημερινότητα. Οι ανεξάρτητες αρχές υπονομεύονται, έχουν υπάρξει σοβαρές καταγγελίες για επαναπροωθήσεις, η αστυνομική βία αυξάνεται και η κοινωνία των πολιτών και ο πλουραλισμός των μέσων ενημέρωσης απειλούνται. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Έτερων για τα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης, μόλις το 29% δηλώνει ότι εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη. Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με συνέντευξή του στο Πολίτικο, υπερασπίστηκε την κυβέρνησή του, σημειώνοντας: «Πάντα πίστευα ότι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στο ελληνικό σύστημα δικαιοσύνης». Το άρθρο του Πολίτικο προκάλεσε αντιδράσεις. Δικαίωμα του κάθε δημοσιογράφου να κάνει τη δική του έρευνα. Όταν όμως αυτά που γράφονται δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, πρέπει να λέγονται, ήταν η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη στο δημοσίευμα του Πολίτικο κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Η αλήθεια είναι 180 μοίρες αντίθετη με την πραγματικότητα. Σκοπός του ρεπορτάζ είναι να συκοφαντήσει τη χώρα στο εξωτερικό, είπε, συνεχίζοντας. Η Ελλάδα έχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Στο ζήτημα των τεμπών, η δικαιοσύνη διεξάγει μια από τις πιο κρίσιμες έρευνες με γρήγορους ρυθμούς. Το να στοχοποιούμε τους άνδρες και τις γυναίκες του λιμενικού είναι προσβλητικό για τη δουλειά που κάνουν και ρισκάρουν τη ζωή τους. Λοιπόν, τώρα πάμε κυρίες και κύριοι στο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου η εσωστρέφεια συνεχίζεται, η αντιπαράθεση είναι πολύ σοβαρή. Ο ίδιος ο κύριος Στέφανος Κασελάκης προσπάθησε σήμερα με αναρτήσεις του στα δίκτυα κοινωνικής επικοινωνίας να υποβαθμίσει και την ένταση, αλλά και να επιχειρήσει να ρίξει τους τόνους. Στάθηκε στο πλευρό της Κατερίνας Νοτοπούλου, η οποία έχει δεχτεί επίθεση από πρόσωπα τα οποία κάποιοι περιγράφουν και ως τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά υπογράμμισε ο κ. Στέφανος Κασελάκης ότι θα πρέπει η εσωκομματική αντιπαράθεση να ακολουθήσει μια άλλη ροή. Πάμε να δούμε περισσότερα. Σε παρέμβαση προχώρησε ο Στέφανος Κασελάκης μετά τον σάλο που προκλήθηκε για τις μισαναπηρικές επιθέσεις, τις οποίες δέχτηκε η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου, αλλά και συνολικότερα το νοσηρό κλίμα που επικρατεί εντός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κ. Κασελάκης, με ανάρτησή του, καταδικάζει τις επιθέσεις τις οποίες δέχτηκε η κυρία Νοτοπούλου, δίχως όμως να αναφερθεί ονομαστικά σε αυτήν, ενώ απευθύνει έκκληση να πέσουν οι τόνοι της εσωκομματικής αντιπαράθεσης. Στην ανάρτησή του, και αφού αναφέρεται στο νοσηρό κλίμα που επικρατεί το τελευταίο διάστημα,
διάστημα. Μετά την επεισοδιακή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει χαρακτηριστικά. Καταδικάζω οποιοδήποτε bullying, διαδικτυακά ή διαζώσεις στην τηλεόραση, στη Βουλή, στο γήπεδο ή στο σπίτι. Δεν νοείται να στοχοποιούνται συμπολίτες μας για αναπηρία, για τη φυσική εμφάνισή τους, για τον προσανατολισμό τους ή για την καταγωγή τους. Όσοι παραβιάζουν αυτές τις αξίες που τις κρατώ ακράδαντα μέσα μου, δεν με εκπροσωπούν. Κατά τα άλλα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνει έκκληση να πέσουν οι τόνοι της εσωκομματικής αντιπαράθεσης, ζητώντας από όλους και από όλες να μην τροφοδοτούν τα συστημικά μέσα ενημέρωσης που βασίζονται στη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ για τα συμφέροντά τους. Νωρίτερα, η κυρία Νοτοπούλου, μιλώντας στο Action 24, απέδωσε τις επιθέσεις που δέχεται στην κριτική που ασκεί στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασελάκη. Η αλήθεια είναι πως τα δύο τελευταία 24 ώρα έχω δεχτεί πολλές επιθέσεις στο διαδίκτυο, είτε επώνυμες είτε από τα γνωστά άγνωστα τρολ του διαδικτύου, επιθέσεις πολύ άσχημες, απειλητικές, σεξιστικές και κάποιες από αυτές αφορούν και τον τρόπο επικοινωνίας μου. Είναι γνωστή η αναπηρία, η δυσκολία που έχω στην επικοινωνία λόγω υψηλής βαρικοίας. Υπαρχικά, κυρία Νοτοπούλου, συνεχίζοντας. Όταν είμαστε στην πολιτική, πρέπει να δεχόμαστε κριτική για τον πολιτικό μας λόγο, για τις πολιτικές μας πράξεις. Θεωρώ και προσωπική μου υποχρέωση να υπερασπίζομαι αυτή τη λειτουργία της δημοκρατίας. Οτιδήποτε άλλο, όχι απλώς δεν με φοβίζει, αλλά με πεισμώνει να συνεχίσω. Υπάρχει μια τοξικότητα και αυτό είναι χαρακτηριστικό του πώς επηρεάζεται η πολιτική από τη διαδικτυακή συζήτηση η οποία ανοίγει γενικώς. Όταν πρόκειται για κόμμα της αριστεράς, αυτό δεν μπορεί να γίνει ανοιχτό, επισήμανε. Για τα γνωστά άγνωστα τρολ και τη Στάση Κασελάκη ανέφερε. Δεν γνωρίζω ποιοι είναι και δεν με αφορά. Το φαινόμενο έχει διαχυθεί. Είναι συμπεριφορές που δεν αρμόζουν στην πολιτική. Ο πρόεδρος έχει δείξει επιλεκτική στάση απέναντι σε ποιες σεξιστικές ή συκοφαντικές επιθέσεις καταγγέλει και ποιες τις ανέχεται και οι υποστηρικτές του τις υποστηρίζουν επώνυμα ή ανώνυμα. Σε ερώτημα εάν πιστεύει ότι έγινε στόχος από άτομα που στηρίζουν τον πρόεδρο του κόμματος, η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ ήταν απόλυτη. Είναι υποστηρικτές του Στέφανου Κασελάκη φυσικά και θεωρώ ότι κάθε πρόεδρος πρέπει να εμπνέει, να συσπυρώνει, να προστατεύει, να ενώνει απέναντι σε κάθε στοχοποίηση στελεχών, πόσο μάλλον όταν αυτή είναι χυδαία και σεξιστική. Τώρα σαν του Πασόκ οι υποψήφοι πρόεδροι κινούνται ανά την Ελλάδα με δηλώσεις, τοποθετήσεις, παρουσίαση προσωπικών προγραμματικών θέσεων. Η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου βρέθηκε σήμερα στην Κέρκυρα. Θυμίζω ότι η Άννα Διαμαντοπούλου χθες το βράδυ έδωσε μια αποκλειστική συνέντευξη στην εκπομπή «Υπάρχει θέμα», εδώ στον τηλεοπτικό μας σταθμό Start. Συναντήθηκε με κομματικά μέλη και φίλους της και αυτήν την ώρα μιλάει σε μια συγκέντρωση στο κέντρο του ιστορικού στο κέντρο της ιστορικής πόλης της Κέρκυρας. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ της Δώρας Πρέα. Στην Κέρκυρα βρέθηκε σήμερα η υποψήφια για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας της. Το πρόγραμμά της περιλάμβανε πολιτική ομιλία στον κήπο του λαού, ενώ είχε επαφές και με τοπικά στελέχη του κόμματος. Η κυρία Διαμαντοπούλου έφτασε στο νησί με καθυστέρηση περίπου μιας ώρας και στις 3 το μεσημέρι βρέθηκε στο ξενοδοχείο Καβαλιέρη, όπου συναντήθηκε με συντρόφους της. Μιλώντας στο Start, έδειξε μάλιστα ενημερωμένη για βασικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το νησί. Είναι μια ιδιόρυθμη προεκλογική εκστρατεία, εσωκομματική, γι' αυτό και τώρα έχουμε μια πρώτη συνάντηση με φίλους που έχουμε κοινή διαδρομή, μακρά πορεία, που συμφωνούμε για να κάνουμε μια πρώτη επαφή για τα επόμενα βήματα. Χαίρομαι πολύ που είμαι στην Κέρκυρα. Με το που κατέβηκα στο αεροδρόμιο κατάλαβα ότι η πόλη είναι φουλ, γεμάτη και ήδη έχω ενημερωθεί πριν έρθω για τα πολύ σοβαρά προβλήματα και της λειψιδρίας και του ρεύματος και των υποδομών. Πιστεύω θα μας δοθεί δυνατότητα να τα συζητήσουμε. Ωραία. Τώρα, όσον αφορά στην προεκλογική εκστρατεία και την προεκλογική περίοδο, εξελίσσονται όλα καλά? Εξελίσσονται όλα καλά, σε δύσκολες συνθήκες, γιατί είναι καλοκαίρι και τα νησιά οι άνθρωποι δουλεύουν. Στις δε άλλες πόλεις οι άνθρωποι είναι διακοπές. Αλλά αυτός είναι ο χρόνος που έχουμε και γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το ΠΑΣΟΚ είτε ήταν πολύ μεγάλο είτε μικρό, πάντοτε προκαλεί ενδιαφέρον στην κοινωνία. Μετά από αυτή την εκλογική αναμέτρηση, το ΠΑΣΟΚ θα παραμείνει ενωμένο και δυνατό? Απολύτως, και θα είναι πιο δυνατό. Η υποψήφια για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ μίλησε εκτενώς την Κυριακή μέσω Skype στο Start, στην εκπομπή «Υπάρχει θέμα» και στον Σπύρο Ζηνιάτη. Γιατί πήρατε αυτή την απόφαση? Θα σας πω τρεις λόγους για να είμαι πολύ ακριβής. Ο πρώτος είναι γιατί πιστεύω με αυτά που περιγράψαμε πριν ότι είναι μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή για το πολιτικό σύστημα και για την Ελλάδα και όχι μόνο για το ΠΑΣΟΚ, ώστε το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα από την αρχή, μεγάλο και κυβερνών. Δηλαδή
σε αυτό το αδιέξοδο πολιτικό σύστημα να κάνουμε ένα πασό μεγάλο και κυβερνών. Το δεύτερο είναι ότι πιστεύω ότι υπάρχει μια ανάγκη προτάσεων οι οποίες αφορούν όχι τον 20ο αιώνα αλλά τα βάθη του 21ου, δηλαδή το 2030. Δουλεύω λοιπόν εδώ και 10 χρόνια με το δίκτυο, το ίδρυμα το οποίο έχω ιδρύσει, σε συνεργασία με Harvard, με Σιγκαπούρη, με Γερμανία, και έχω ένα σύνολο 10 χρόνια πια δουλειάς που αφορά μεταρρυθμίσεις της νέας εποχής. Και το τρίτο είναι ότι πιστεύω ότι εκτός από τις προτάσεις που πρέπει να είναι καινούργιες και να σταματήσουμε τις καταγγελίες και τις αερολογίες, πρέπει να υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο να μπορεί να εγγυηθεί μέσα από την εμπειρία του και τη διαδρομή του αυτά που προτείνει. Εγώ λοιπόν καταθέτω στην παράταξή μου μια εμπειρία που έχω ως αυτοδιοίκηση, νομάρχης, ως υπουργός στην κυβέρνηση, ως επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως συνεργαζόμενη τα τελευταία χρόνια με τους μεγαλύτερους οργανισμούς του κόσμου. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτά τα τρία στοιχεία είναι αυτά που οθούν την υποψηφιότητά μου και την οποία και κατέθεσα και που πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Καλησπέρα στο Γιάννη Παργινό. Είναι μαζί μας όπως κάθε βράδυ για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Στην Κρήτη βρίσκεται ο κύριος Κασελάκης. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα. Προσπαθεί να ρίξει τον τόνο. Παρακαλώ να βελτιώσουμε λίγο τον ήχο στο ακουστικό μου. Αλλά η κυρία Νοτοπούλου μιλάει για τρόλ δίπλα στον πρόεδρο, τα οποία ακολουθούν τη γνωστή πρακτική, μάλλον εκείνη την πρακτική την οποία γνωρίζουν ως αμοιβόμενα πρόσωπα, τα οποία μέσα από την ανωνυμία πράττουν αυτό το οποίο θεωρούν ότι εξυπηρετεί τους χρηματοδότες τους. Σπυρούμε. Δηλαδή να προσβάλλουν, να θίγουν, να μηδενίζουν, να ισοπεδώνουν πρόσωπα τα οποία κάνουν κριτική Σπυρούμε. Σε μια ηγεσία. Κακά τα ψέματα. Ή σε ένα σύστημα εξουσίας. Η κατάσταση όλοι εναντίον όλων που διαμορφώνεται στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αντάξια της ιστορίας αυτού του κόμματος, αυτού του χώρου. Και ακόμα χειρότερα οι προσωπικές επιθέσεις δεν έχουν καμία σχέση με την κουλτούρα της δημοκρατικής και ανανεωτικής αριστεράς, όπως και εσύ και εγώ. Καλά, και πολλοί άλλοι την έχουν εγώ γνωρίσει. Θα διαφωνήσω μαζί σου ότι δεν έχουν σχέση με την κουλτούρα της δημοκρατικής, προοδευτικής και γενικότερα της αριστεράς. Κανείς αναψηλαφίσει κείμενα της δεκαετίας του 60 με τη μεγάλη και ιστορική διάσπαση της αριστεράς, θα δεις ότι λίγο πολύ ισότιμους της πρακτικής του Τσιριμόκου θεωρούσαν οι μένοντες στο παραδοσιακό κουκουέ, εκείνους οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν και ακολούθησαν τον δρόμο της ευρωαριστεράς. Όμως, Σπύρο. Δηλαδή, διεφθαρμένους, διαπλεκόμενους, πράκτορες της Intelligence Service, λίγο πολύ τα ξέρουμε αυτά, Γιάννη. Όχι, Σπύρο. Αυτά τα οποία συμβαίνουν τώρα είναι παράδοξα. Ας μην τα πούμε ανεπίτρεπτα, γιατί ορισμένες φορές συγχωρούνται και ορισμένες υπερβολές. Ναι. Όμως είναι ορισμένα παράδοξα τα οποία πραγματικά δεν γίνονται αντιληπτά, δεν γίνονται κατανοητά. Δηλαδή όταν ένας αρχηγός κόμματος λέει στο από πουθενά, αύριο έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα και δεν ξέρουμε μέχρι αυτή την ώρα αν θα είναι στην Αθήνα για να είναι παρόν, γιατί δεν μπορεί να προεδρεύσει την κοινοβουλευτική του ομάδα διότι δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αλλά είναι αρχηγός του κόμματος. Δεν ξέρουμε αν θα έρθει ή αν θα μείνει στην Κρήτη και αν θα παρέμβει διαδικτυακά ή όχι. Με συγχωρείς, είναι ένα παράξενο. Προφανώς δύο είναι μέρες πριν ο πρόεδρος, μιλάμε ο πρόεδρος του κόμματος, Γιάννη, προφανώς, προέβλεπε ότι τα κομματικά στελέχη προφανώς είναι παράξενα. Θα αναχωρήσουν ομαδικά, θα αποχωρήσουν από το κόμμα στο όνομα μιας κέντρου αριστεράς. Όχι μόνο νεφελώδους, αλλά και διαπλεκόμενης. Αυτό δεν το λέει για εκείνους που έφυγαν, όπως εσύ ανέφερες προηγουμένως, ιστορικά σωστά. Το λέει για εκείνους που φαντάζεται ότι ίσως φύγουν. Ναι, ναι. Και τώρα ερωτώ, γιατί φαντάζεται ότι ίσως φύγουν? Μήπως φταίει και ο ίδιος, ο οποίος τους σωθεί εις την εξώπορτα? Γιάννη, αυτό οι ηγεσίες ή τα πρόσωπα τα οποία θεωρούν ότι είναι θεόπεμπτα. Η ηγεσία ενός λόχου, η ηγεσία μιας ομάδας. Πριν απ' όλα πρέπει να ενώνει. Ναι, αλλά αυτό που λες υπακούει στην κοινή λογική. Δυστυχώς η ιστορία μας έχει διδάξει ότι η κοινή λογική είναι η φαλιότητα της σκέψης, η σοβαρότητα στην ενόραση των πραγμάτων,
Πολλές φορές όταν κάποιος κάθεται σε έναν θόκο εξουσίας, έχει μηδενιστεί ή έχει χαθεί. Εσύ και εγώ μάθαμε ως μαθητές εκείνο το ωραίο παράδειγμα του Ρωμαίου στρατηγού που μπαίνει τροπεοφόρος στα ηλίσια πεδία, όπου επάνω στο άρμα είναι τρεις εποχούμενοι. Ο Ηνίοχος που κρατάει τα γέμια, ο στρατηγός με τη χρυσή πανοπλία και ένας δούλος που του ψιθυρίζει στα αυτή ότι είναι θνητός, γιατί την ώρα που τον επεφημούν θεωρεί ότι έχει φύγει από τα ανθρώπινα δεδομένα. Τίνει να γίνει θεός. Όταν λοιπόν κάθονται στην καρέκλα της εξουσίας, ξεχνάνε όλα αυτά τα οποία υποτίθεται εσύ και εγώ αντιλαμβανόμαστε ως κοινή λογική, Γιάννη. Μια καρέκλα της εξουσίας, η οποία μπορεί να σηματοδοτεί αυτή η καρέκλα της εξουσίας στην έρμη την εξουσία. Για να διατηρηθεί αυτή η εξουσία, χρειάζεται και μια συγκεκριμένη ομάδα. Δηλαδή ένας ισχυρός ηγέτης. Και πολιτική παιδεία, Γιάννη. Θέλει και μαζί του μια ισχυρή ομάδα. Και πολιτική παιδεία. Δεν μπορεί να κυβερνήσει. Και πολιτική παιδεία. Είναι δυνατόν να βγαίνει ο αρχηγός κόμματος και να λέει πόσα χρήματα έχει δώσει και να δείχνει ποιους έδωσαν και ποιους δεν έδωσαν? Αυτό είναι πέραν από οποιαδήποτε ηθική του κοινωνικού μας γίγνεσθε. Βεβαίως έρχομαι στα λόγια σου. Βεβαίως έρχομαι. Αυτά όμως είναι καινοφανή πράγματα και δείχνουν την έκπτωση των ενιών και των αξιών σε μια κοινωνία η οποία συνεχώς βαδίζει σε μια σοβαρή κρίση. Τώρα ο Μαρινάκης πολιορκήθηκε σήμερα και δικαίως. Το Σαββατοκύριακο οι συναδελφοί μας στο Πολιτικό Ρεπορτάζ γράφανε ότι σβήνουν και γράφουν στο Μέγαρο Μαξίμου τι να υποσχεθούν, αφού όσα υποσχέθηκαν ήταν φρούδες ελπίδες μιας κοινωνίας. Δεν έχει δώσει, δεν μπορεί να δώσει και κυρίως δεν έχει αντίληψη του τι ακριβώς έχει υποσχεθεί στους μικρόκοσμους, των μικρών κοινωνιών ή συνολικότερα στις πάσχουσες ομάδες. Και ακόμα δεν έχει κάνει λογαριασμό της οικονομίας μετά την καλοκαιρινή σεζόν. Ναι. Και εκείνα τα οποία θα μπορεί να δώσει είναι απλά και μόνο το έκτακτο επίδομα που θα δοθεί στους χαμηλοσυνταξιούχους και τα ευάλωτα νοικοκυριά το Δεκέμβριο. Αλλά έλεγε κατήγγειλε τον Τσίπρα. Ο κύριος Πρωθυπουργός και η σύναυτο στην Κέρκυρα, ο κύριος Στέφανος Γκίκας, οι υποψήφοι βουλευτές έλεγαν ότι πολιτική στις πάσχουσες ομάδες δεν γίνεται με επιδόματα όταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ έδινε τα περίφημα επιδόματα. Και μιλούσε για πολιτικές και μέτρα σταθερής υποστήριξης των ευάλωτων ομάδων. Και τελικά έχουμε τα ίδια παντελή μου, τα ίδια παντελάκια. Όχι μόνο έχουμε μια πολιτική επιδομάτων για τη στήριξη των ευάλωτων συνανθρώπων μας, των ευάλωτων ομάδων, έχουμε και μια ζωή η οποία κρυβαίνει μέρα με την ημέρα. Ακριβώς. Σήμερα είχαμε τα φάρμακα τα οποία κόστιζαν πολύ χαμηλά και τώρα αυξάνονται. Γιατί? Για να μην εξάγονται, λέει, στο εξωτερικό. Άρα πρέπει εμείς να τα πληρώνουμε όπως τα πληρώνουν και εκείνοι οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό. Σήμερα, Γιάννη, το ερώτημα το λογικό, Σπύρο. Ο γιος ενός ηλικιών... Για να είναι τόσο φτηνά τα φάρμακα που εμείς μέχρι τώρα τα πληρώνουμε φτηνά, έχει να πει ότι το κόστος παραγωγής τους είναι φτηνό. Εάν εσύ τα εξάγεις για να έχεις μεγαλύτερο κέρδος, τότε επιδότησέ τα στην εσωτερική αγορά για να μπορούν οι εκείνοι οι οποίοι είναι αδύναμοι οικονομικά να τα αγοράσουν. Γιάννη, η κρίση της δημοκρατίας μας είναι κρίση των ηγεσιών των κομματικών που έχοντας χιλιάδες στο τέλος του μήνα δεν μπορούν να καταλάβουν την πάσχουσα κοινωνία. Σήμερα ο γιος ενός ηλικιωμένου ζευγαριού μου έφερε τη λίστα των εξόδων επιβίωσης του πατέρα του και της μητέρας του με συνολικό εισόδημα 930 ευρώ αυτό το ζευγάρι των ηλικιωμένων. Και με εξάρτηση από χρόνια φάρμακα και 300 ευρώ ενίκιο. Εάν το βάλεις κάτω όπως το είδα και θα το έχουμε ρεπορτάζ σε επόμενες μέρες, η οικογένεια αυτή, αυτό το ζευγάρι των ηλικιωμένων, για να μην σαπίσουν από, ξέρεις, τις αφοδεύσεις και τα υπόλοιπα, χρειάζονται 1.200-1.300 ευρώ. Δηλαδή, όταν ένας πρωθυπουργός απευθύνεται σε μια γερόντισσα που δεν έχει τρόπο να επιβιώσει και λέει δεν βοηθάει η Εκκλησία, και έχουμε τα πολιτικά στελέχη και σε τοπικό επίπεδο να δικαιολογούν αυτή την ακραία και κοινική έκφραση,
Τότε για ποια κοινωνία μιλάμε? Γνωρίσαμε μετά την τραγωδία των Τεμπών με τα 58 θύματα συνανθρώπων που έφυγαν σε μια νύχτα ενώ πήγαιναν στις δουλειές τους ή στα πανεπιστήμια τους. Ανεδείχθη μια Μαρία Καριστιανού η οποία τι κάνει, αναδεικνύει καθημερινά τις ελλείψεις του κράτους. Έχουμε τώρα, στις μέρες, τώρα που μιλάμε, τον πατέρα του Γιάννη που σκοτώθηκε σε ένα Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική. Από τι? Από την αμέλεια, από την απροβλεψία, από τη μη οργάνωση. Από τη διαπλοκή, Γιάννη. Γιάννη, από τη σκοπή, Γιάννη, από τη διαπλοκή. Γιάννη, ακριβώς. Από τη διαπλοκή, όταν από ο επιχειρηματίας πιάνεται να κλέβει ρεύμα πρώτη φορά και συνεχίζει να αδειοδοτείται και να λειτουργεί και ένα σύστημα ελεγκτικό της αυτοδιοίκησης, αλλά δομή του κράτους είναι και αυτοδιοίκηση. Και δίνει άδεια και μια ηγεσία πολιτική κάνει τα στραβά μάτια. Αυτό είναι η διαπλοκή, Γιάννη. Ακριβώς. Αυτό είναι η διαπλοκή. Εγώ δεν το είπα διαπλοκή. Το είπα κομπίνα δόρυ. Αυτό είναι διαπλοκή και διαφθορά. Είναι η τοπική διαπλοκή, η οποία σε μέγεθος μπορεί να είναι μικρή, αλλά εν πάση περιπτώσει το αποτέλεσμά της είναι το ίδιο μεγάλο. Καλό και βράδυ. Πληγώνει την τοπική κοινωνία. Ακριβώς. Καλό βράδυ, Γιάννη μου. Την ίδια αξία με την. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δεύτερη ενότητα του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΤ. Πάμε τώρα σε μια υπόθεση η οποία έκανε το γύρο της χώρας και το γύρο της Ευρώπης, καθώς το συγκεκριμένο βίντεο έχει στα δίχτυα κοινωνικής επικοινωνίας γράψει κυριολεκτικά πιένες. Μιλάμε για αυτή την εικόνα που οι περισσότεροι θα την έχετε δει, με τον οδηγό ενός λεωφορείου του υπεραστικού χτέλ να οδηγάει θυμωμένος, να χτυπάει το τιμόνι, να βρίζει τους επιβάτες τους οποίους μετέφερε και να κινείται πραγματικά επικίνδυνα επάνω στο δικό δίκτυο. Να χρησιμοποιεί ανίκες εκφράσεις, να βλαστημάει, να δείχνει ότι βρίσκονταν σε μια απόλυτη παράκρουση. Το όλο θέμα λοιπόν πήρε μια τεράστια διάσταση. Σήμερα ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του υπεραστικού χτέλ ανακοίνωσε ότι το συγκεκριμένο οδηγό τον έθεσε σε διαθεσιμότητα. Μίλησε για το όλο περιστατικό και πάμε να δούμε το αναλυτικό ρεπορτάζ που έχει κάνει η Δώρα Σπρέα. Αισθήματα έντονης δυσαρέσκειας και προβληματισμού για ένα το περιστατικό που συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής με πρωταγωνιστή οδηγό λεωφορείου του υπεραστικού ΚΤΕΛ, ο οποίος ενώ εκτελούσε το δρομολόγιο Μπαρμπάτη Κέρκυρα μεταφέροντας γύρω στους 50 επιβάτες, στην πλειοψηφία τους Βρετανούς και Αλβανούς, σε κατάσταση αμόκ άρχισε ξαφνικά να βλαστημά, να χτυπά το τζάμι του λεωφορείου και το τιμόνι και γενικά να επιδεικνύει μια πρωτοφανή συμπεριφορά που αν μη τι άλλο δυσφημεί το νησί του, ενώ θα μπορούσε ακόμη και να προκαλέσει κάποιο σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Από τις 9 ώρα το πρωί και θα χανίσω, λες και είναι τι. Δεν τους έφτανε όλη μέρα. Γίδια. Ασεβαστεί τον άνθρωπο που δουλεύει. Σεβασμός, ρε! Respect! Someone who's working! Respect! 15 μέρες χωρίς δεν φόγε να χανίζετε όλοι. Quiet! Άντε κ***. Be silent! Βίντεο που τράβηξε με το κινητό του επιβάτης του λεωφορείου κάνει το γύρο του διαδικτύου και δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει χάσει τον έλεγχο και βρίζει διαρκώς τους επιβάτες, ακόμη και όταν κάποιοι από αυτούς τους ζητούν να σταματήσει. Ο οδηγός έδειξε την ενόχλησή του με αυτόν τον τρόπο γιατί κάποιοι επιβάτες γελούσαν, ενώ ανάμεσα στα άλλα που ξεστόμησε υποστήριξε ότι εργαζόταν για 15 συνεχόμενες ημέρες χωρίς ρεπό και τη συγκεκριμένη μέρα ήταν στο τιμόνι από τις 9 το πρωί. Τους ισχυρισμούς του οδηγού αντέκρουσε μιλώντας στο ΣΤΑΡ ο πρόεδρος του υπεραστικού ΚΤΕΛ Τάσος Τσιμπούλης που έθεσε άμεσα σε διαθεσιμότητα τον οδηγό, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης του λεωφορείου. Επειδή υπόθηκε ότι ο οδηγός αυτός δουλεύει συνεχόμενα 15 ημέρες, αν δεν κάνω λάθος, μπορώ να πω με βεβαιότητα, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχω, ότι ο οδηγός αυτός είχε ρεπό και καθόταν τις 11, τις 12 και 16 του μήνα.
Όπως επίσης είπε ότι δούλευα από τις 9 το πρωί. Αυτό είναι επίσης αναλυθές. Ο οδηγός αυτός, ναι, μεν ξεκίνησε 9 το πρωί, αλλά 11.30 με 1 το μεσημέρι είχε ένα κενό διάλειμμα, το οποίο μπορούσε να ξεκουραστεί, να πιει τον καφέ του, να πάει τη βόλτα του και να πάει όπου ήθελε. Στη συνέχεια πήγε ένα δρομολόγιο τη μία, επέστρεψε στις 2.30 και από τις 3 μέχρι τις 4.30 πάλι είχε ένα διάλειμμα. Εφεδρικός βέβαια, αλλά δεν πήγε πουθενά. Άρα είμαστε στα πλαίσια της νομιμότητας ως προς το ωράριο λειτουργίας του λεωφορείου αυτού. Το καταδικάζω βέβαια αυτό το γεγονός, αυτό καθεαυτό το γεγονός. Πράγματι η συμπεριφορά του οδηγού ήταν ανεπίτρεπτη. Εγώ αμέσως μόλις αντελήφθηκα και ενημερώθηκα για το γεγονός, αμέσως τον έθεσα σε διαθεσιμότητα, δεν δουλεύει πλέον στο λεωφορείο του, μέχρι να εξακριβωθούν και να διερευκαθεί η υπόθεση όπως ακριβώς έγινε και ποιες αλήθειες και ποια πράγματα έπρεπε να υποθούν ή να μην υποθούν. Είναι και ιδιοκτήτης του λεωφορείου αυτού, έχει έρθει στην οικογένεια του ΚΤΕΛ την τελευταία δεκαετία, δεν είναι από πάρα πολλά χρόνια, και δούλευε περιστασιακά στο λεωφορείο του. Έχει να δουλέψει στο υπεραστικό χτέλ, είχε να δουλέψει στο υπεραστικό χτέλ περίπου ένα χρόνο, γιατί έλειπε στο εξωτερικό και οδηγούσε λεωφορείο επίσης σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δεν κάνω λάθος, της Γερμανίας. Και προδημήνου ήρθε εδώ και εξέφρασε την επιθυμία να εργαστεί στο λεωφορείο του, στο ιδιόκτητο λεωφορείο του. Είχε όλα τα έγγραφα τα οποία απαιτούνταν για να οδηγεί, δηλαδή το δίπλωμά του, το ΠΕΗ του, ό,τι χρειαζόταν. Και είναι ένας έμπειρος οδηγός. Και είναι ένας έμπειρος, εμπειρότατος. Τώρα, πώς έφτασε σε αυτό το σημείο αυτός ο άνθρωπος, τον οποίο δεν γνωρίζει, δεν μας έχει δώσει άλλες φορές δικαιώματα τέτοιου, τέτοια δικαιώματα. Πάνω στα νεύρα του κάποιος, όταν δεν τα ελέγχει, μπορεί να συμβεί και κάτι κακό. Γι' αυτό και εγώ αμέσως το σταμάτησα, τον έθεσα στη διαθεσιμότητα. Έχω ήδη ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο και έκανα έκθετο το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι σύμφωνο με την απόφασή μου να δεθεί σε διαθεσιμότητα, και έχω ειδοποιήσει και τον γιατρό εργασίας να κάνει πρόσθετες, να τον εξετάσει πρόσθετα. Δεν μπορώ να τον βρω, γιατί μετά την ειδοποίηση που του είχα πει ότι σταματάει από το λεωφορείο και σε θέλει τροχέα να πας εκεί πέρα, γιατί πρέπει να καταθέσει το δίπλωμά του και το σταυρογράφους του για περαιτέρω έλεγχο, δεν μπορώ να τον βρω. Αλλά είναι και περισσότερο, εγώ μέχρι εκεί μπορώ να κάνω. Περισσότερο είναι θέματα της πολιτείας που πρέπει να κοιτάξει, δηλαδή να τον ελέγξει περισσότερο ως προς το δίπλωμά του, την ψυχολογική του κατάσταση και όσα πρέπει να... Αν πρέπει να του αφαιρεθεί το δίπλωμα, δεν είμαι αρμόδιος, παραδείγματος χάρη εγώ. Δεν σας έδωσε ο ίδιος. Δεν του έδωσα περιθώρια τέτοια. Απλώς του είπα ότι η συμπεριφορά σου ήταν ανεπίτρεπτη, δεν οδηγείς άλλο το λεωφορείο σου εάν δεν διευκρατεί υπόθεση. Σταμάτησε, το κατάλαβε και από εκεί και πέρα έχασε και την επικοινωνία μαζί του. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε ένα διαφορετικό θέμα. Είναι και αυτό πολύ σοβαρό, διότι μας έχει απασχολήσει κατά καιρούς η υπόθεση της περίφημης μαρίνας στο λιμάνι της Αλίπας στην Παλιογάτσα. Θυμάστε με τις πανοκρουσίες, υπουργός τότε τουρισμού, ο κ. Βασίλης Κικίλιας, εξαγγελίες από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής της κ. Μερόπης Ιδρέου, παρούσα η τοπική πολιτική ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος, όμως πολύ γρήγορα όλη αυτή η ιστορία ξεφούσκωσε με τους επιχειρηματίες να αδυνατούν να μπορούν να δημιουργήσουν το project το οποίο είχαν σχεδιάσει, καθώς δεν πρόκειται για μαρίνα, αλλά για ένα τουριστικό καταφύγιο. Όλη αυτή η ιστορία είναι πολύ σοβαρή και πάμε να δούμε τον κύριο Στέφανο Πουλημένο, τον δήμαρχο της Κεντρικής Κέρκυρας, ο οποίος έχει αναλάβει πρωτοβουλίες. Συντάσσει ο Δήμος έναν κανονισμό λειτουργίας του συγκεκριμένου χώρου και συναντήθηκε με τους λεμπούχους της περιοχής και πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Συνάντηση με τους λεμβούχους που δραστηριοποιούνται στην Παλαιοκαστρίτσα έχει ο Δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος με την παρουσία των αντιδημάρχων οικονομικών Φανής Τσιμπούλη και τουρισμού Σπύρου Χαλικιόπουλου καθώς και υπηρεσιακών παραγόντων. Στη συνάντηση έγινε ανασκόπηση των εξελίξεων που αφορούν στην υπόθεση λειτουργίας του λιμανιού της Αλίπας και υπήρξε ενημέρωση για τη σύνταξη του κανονισμού λειτουργίας του λιμανιού, ο οποίος θα τακτοποιεί ζητήματα τα οποία μέχρι τώρα είναι μετέωρα και επιτρέπουν τη συνέχιση ενός καθεστώτος που δεν υπακούει σε κάποιο τυπικό πλαίσιο.
όταν μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο κανονισμός λειτουργίας εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, θα διαμορφωθεί και η νέα σύμβαση μίσθωσης του λιμανιού της Αλίπας. Να σημειωθεί ότι η νομική υπηρεσία του Δήμου χειρίζεται τα νομικά ζητήματα που αφορούν στη σχέση του Δήμου με τη μισθότερη εταιρεία η οποία έχει αποχωρήσει. Ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, στην οποία έγινε ανασκόπηση της μέχρι τώρα υπόθεσης του χειρισμού της υπόθεσης του λιμανιού της Αλίπας στην Παλιοκαστρίτσα. Ήταν εκπρόσωποι των επαγγελματιών, οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι οικονομικών και τουρισμού και άλλοι συνεργάτες εδώ, οι οποίοι φώτισαν διάφορες πτυχές της υπόθεσης. Η ουσία είναι ότι καταλήξαμε στην θέση ότι εισάγεται πλέον οριστικά ο νέος κανονισμός λειτουργίας, ο πρώτος, δεν υπάρχει άλλος, ο κανονισμός λειτουργίας του λιμανιού της Αλίπας στη Δημοτική Επιτροπή για Έγκριση. Στη συνέχεια θα αναρτηθεί επί 10 ημερών για να μπορέσει ο κάθε πολίτης και ειδικά οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή στα σημεία που τους ενδιαφέρει να κάνουν κάποιες αντιπροτάσεις ή παρατηρήσεις. Και όλα αυτά μαζί, δηλαδή η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής και η παρατηρήση, θα πάνε μετά επεξεργασμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο με εισήγηση για συζήτηση και έγκριση του κανονισμού λειτουργίας του λιμανιού, έτσι ώστε να αποτελέσει αυτός ο κανονισμός τη βάση επί της οποίας θα διαμορφωθεί και η νέα σύμβαση μίσθωσης του λιμανιού με τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος. Κατά τα λοιπά, η νομική υπηρεσία χειρίζεται τα θέματα τα νομικά που, στη σχέση του Δήμου με τους προηγούμενους μισθωτές που έχουν φύγει από το λιμάνι, έτσι ώστε και αυτό το σκέλος να διευθετηθεί και να παραδοθεί το λιμάνι για χρήση και για μίσθωση με ολοκληρωμένες τις διαδικασίες για την επόμενη τουριστική περίοδο. Μέχρι να συμβεί αυτό, τι καθεστώς επικρατεί τώρα στο λιμάνι? Υπάρχει καθεστώς χωρίς τάξη. Εγκατεστημένοι οι επαγγελματίες στην περιοχή κάνουν τη δουλειά τους, πολλές φορές έχουν και τριβές μεταξύ τους, γι' αυτό τους απευθύνουμε και μία επιστολή να αποφύγουν τις τριβές και τις συγκρούσεις που καταγράφονται εκεί, γιατί θα αναγκαστούμε σε αντίθετη περίπτωση να κλείσουμε τη λιμενική εγκατάσταση και να στερηθούν τις δυνατότητες χρήσης του χώρου αυτού για τις δικές τους επαγγελματικές δραστηριότητες. Η διαδικασία μέχρι να εγκριθεί ο κανονισμός τελικά από το Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι χρονοβόρα? Όχι, θα είναι η ταχύτερη που μπορεί να υπάρξει. Δηλαδή ναι, βέβαια. Ασφαλώς θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του χρόνου. Βέβαια. Και αυτός ο κανονισμός και άλλες κανονιστικές πράξεις τις οποίες έχουμε υπόψη μας, έτσι ώστε συντεταγμένα ο Δήμος να μπορεί να χειρίζεται τα θέματα τα μεγάλα, τα σύνθετα, που δεν μπορεί να ρυθμιστούν παρά μόνο με κανονιστικές πράξεις. Πάμε σε μια πονεμένη ιστορία τώρα που δείχνει ότι παρά τις υποσχέσεις που έχει δώσει η παρούσα κυβέρνηση και οι υπουργοί της που έχουν έρθει στην Κέρκυρα σχετικά με την εγκατάσταση του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου, όλα ήταν ψέματα και υποσχέσεις ως ψεύτικες υποσχέσεις διαδέχονταν η μία την άλλη. Έχει πάρει τη σκητάλη από τον κύριο Αυγενάκη, ο οποίος τρεις φορές βρέθηκε στην Κέρκυρα και τρεις φορές υποσχέθηκε παρεμβάσεις και έργα αναγκαία για τις αθλητικές εγκαταστάσεις Κέρκυρας, ο κύριος Γιάννης Μπρούτσης. Όμως, παρά το γεγονός ότι έχει προσκληθεί από τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων να δεσμευτεί και να προχωρήσει άμεσα έργα τα οποία είναι αναγκαία για το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας, ο κύριος Υπουργός Αθλητισμού δεν έχει έρθει. Σήμερα ήταν πολύ καταγγελτικός ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Αρμενιάκος. Μίλησε για την κατάσταση που επικρατεί στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας σε οξύτατους τόνους. Άστραψε και βρόντιξε για ακόμη μια φορά ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού και Νεολαίας Γιάννης Αρμενιάκος για την κατάσταση των αθλητικών εγκαταστάσεων της Κέρκυρας, ειδικά του ΕΑΚ και ειδικότερα του Σταδίου. Αφορμή έδωσε η ανακοίνωση του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανου Γκίκα ότι έκανε αυτοψία στις κερκίδες του Εθνικού Σταδίου που πρόκειται, όπως σημειώνει, να καταδαφιστούν. Ενημερώνει επίσης ότι στην επίσκεψη στο ΕΑΚ συμμετείχαν ο Υπηρεσιακός Γραμματέας του Υπουργείου και ο Πρόεδρός του. Δεν αναφέρει όμως ότι ο ίδιος είχε ενημερώσει στις αρχές Ιουλίου ότι σε 2-3 εβδομάδες ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης θα επισκεπτόταν ο ίδιος την Κέρκυρα για να δει την κατάσταση στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο της. Σύμφωνα με τον κύριο Αρμενιάκο, η Περιφέρεια έχει επανειλημμένως απευθύνει πρόσκληση στον κύριο Βρούτση να επισκεφθεί το ΕΑΚ χωρίς ανταπόκριση. Από την πρώτη στιγμή των ανάληψη των καθηκόντων του κυρίου Περιφερειάρχη, είχε ανέβει στην Αθήνα, είχε συναντηθεί με τον κύριο Βρούτση και του είχε επισημάνει τα προβλήματα.
Κατόπιν μετά είχαμε μια σειρά επιστολών του Περιφερειάρχη στον αριθμό 3, η πιο πρόσφατη πριν μια εβδομάδα που ζητούσαμε και την προγραμματική για το στέγαστρο του ΕΑ, και οι άλλες δύο αφορούσαν πότε θα έρθει ο κύριος Υπουργός που τον περιμένουμε να δει ο ίδιος το πρόβλημα του ΕΑΚ. Εγώ πλέον έχω σταματήσει να πηγαίνω στο ΕΑΚ, δεν χρειάζεται να λέμε για αυτοψία, τα πράγματα στο ΕΑΚ και η εγκατάλειψη που υπάρχει αυτή τη στιγμή δεν τιμά κανένα στο νησί, ούτε μάσα περιφέρεια, ούτε τα σωματεία, ούτε κανέναν άλλον. Εμείς είχαμε και μία ενημέρωση από τα μέσα ενημέρωσης ότι θα έρθει ο κύριος Βρούτσης, δεν έγινε αυτό. Εμείς να ξέρετε ότι ζητάμε τη συνεργασία με το Υπουργείο Αθλητισμού και τον κύριο Βρούτσι, αλλά σας λέω με τα λύπης μου ότι οι πόρτες είναι κλειστές από το Υπουργείο στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Είχαμε μία σύσκεψη με τον κύριο Περιφερειάρχη, ο οποίος έκανε μία επιστολή πριν μία εβδομάδα και δεν έχουμε πάρει για άλλη μία φορά απάντηση. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Περιμένω και τον κύριο Περιφερειάρχη, γιατί ήταν στη Ζάκυνθο, περιμένω να έρθει. Την Τετάρτη έχουμε μία σύσκεψη πάλι που θα υποθούν όλα αυτά τα πράγματα και θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Γιατί αυτή την αντιμετώπιση, κύριε Αρμηνιάκο, υπάρχει κάποιος λόγος? Από πλευράς περιφέρειας σας είπα ότι εμείς ζητούσαμε πριν καταναλάβουμε τη συνεργασία. Ο κύριος Υπουργός δεν θέλει να έρθει στην Κέρκυρα. Δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ γι' αυτό. Βλέπω που γίνονται σκέψεις στην Αθήνα, βλέπω που γίνονται αυτοψίες στην Κέρκυρα. Η περιφέρεια δεν έχει καμία ενημέρωση γι' αυτό. Ούτε συμμετοχή, ούτε ήσασταν παρόντες. Ούτε παρόντες, ούτε μας έχει καλέσει κανένας. Εμείς... Ο κύριος Γκίκας δηλαδή. Εντάξει, δεν ξέρω αν η σύσκεψη στην Αθήνα προκλήθηκε από τον κύριο Γκίκα ή από τον κύριο Υπουργό. Δεν θέλω να είμαι άδικος. Αν προκλήθηκε από τον κύριο Γκίκα και δεν μας κάλεσαν, ευθύνεται ο κύριος Γκίκας. Αν έγινε συνάντηση από τον Υπουργό, έπρεπε να μας καλέσει το Υπουργείο από τη στιγμή που γνωρίζουν όλοι με τρεις επιστολές ότι πρέπει έχει συμμετοχή η περιφέρεια και θέλει να δώσει χρήματα για τις εγκαταστάσεις του ΕΑΚ, τόσο για το στέγαστρο όσο και για μπαλόνια, αυτά που λέμε τώρα τόσο καιρό. Πέραν από εκεί, αν γίνονται συσκέψεις, όποιος δεν μας καλεί θα αναλάβει και την ευθύνη, γιατί όταν θα έρθει ο Υπουργός, ο κύριος Βρούτσης, θα υποθούν όλα αυτά. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Τόσο εσείς όσο και τα αθλητικά σωματεία που έχουμε μία άριστη σχέση. Παρόλο που δεν είναι και αρμοδιότητά μας, γιατί το ΕΑΚ έχει διοίκηση η οποία ορίζεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Τα χρήματα που έχουμε υποσχεθεί στον κερκυραϊκό λαό για το ΕΑΚ, για τις αναβαθμίσεις των εγκαταστάσεων, είμαστε έτοιμοι για να προχωρήσουμε σε αυτές τις χρηματοδοτήσεις. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το δούμε και το επόμενο διάστημα. Θυμίζω ότι ο κύριος Ευγενάκης, υπάρχουν τα βίντεο στα δίκτυα κοινωνικής επικοινωνίας, έλεγε ότι έχουμε υπογράψει προγραμματική σύμβαση με την Περιφερειακή Αρχή της Ζώδης Κράτη Τσακαροπούλου. Τα έργα θα είναι διαδοχικά και σημαντικά, αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτε παρά τις υποσχέσεις οι οποίες ήταν διαδοχικές. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας. Όπως την είδαμε και την καταγράψαμε με τους συναδέλφους, με τη συντακτική ομάδα του ΣΤΑΡ. Θα ακολουθήσει η πρόγνωση του καιρού και η διαφημίσεις. Σε πολύ λίγη ώρα θα είμαστε ξανά μαζί στην ενημερωτική εκπομπή «Υπάρχει θέμα». Ο Τάκης Μεταλλινός, επικεφαλής μιας από τις παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της Κεντρικής Κέρκυρας, θα είναι μαζί μας. Μετά το ξαφνικό μπουρίνι, η ηλιοφάνεια επανέρχεται αύριο Τρίτη στην Κέρκυρα και με τις υψηλές θερμοκρασίες να διατηρούνται. Το πρωί θα πνέουν ανατολική ή βορειοανατολική άνεμοι τριών μποφόρ, νωρίς το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και αργότερα έως το απόγευμα σε δυτικούς με ένταση έως 3 μποφόρ, ενώ το βράδυ θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Τα ποσοστά υγρασίας θα κυμαίνονται από 30 έως 79%.